Συγγνώμη, παρένθεση και θα γυρίσουμε, αλλά με ενδιαφέρει από απόψεως πολιτικής αισθητικής. Και επειδή λέτε το οξυγόνο για την Ελλάδα μας και ωραία, ας πούμε, συνθήματα. Με την ΟΝΕΔ μπορούμε να πείτε δύο κουβέντες τι έγινε εκεί πέρα. Διότι μην λέμε για τους 53, να δούμε. Τι έγινε. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο. Πώς δεν έχει. Πώς δουλεύει ακόμα και καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, στο βαθμό που η πληροφόρηση που έχω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι οι νέοι και οι νέες της Νέας Δημοκρατίας έχασαν εχθές μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουν στην πράξη τι σημαίνει ανανέωση. Ανανέωση στις ιδέες, δηλαδή, στις πρακτικές, στις διαδικασίες κτλ. Και κυρίως, εάν υπάρχει ένα άλοθη για τους νέους που λόγω της απειρίας και του παρορμητισμού, γιατί όλοι περάσαμε από την ηλικία των 25 ετών, δεν δίνω κανένα άλοθη σε κάποιους ελάχιστους, όπως μαθαίνω, ηθικούς αυτούργους, οι οποίοι ήταν πίσω από αυτή τη διαδικασία και για τους οποίους δεν είμαι σίγουρος αν είναι έτσι τα πράγματα, αν επιβεβαιωθώ. Είναι θέμα για τον Παπαμιμίκο, λέμε τώρα. Δεν αναφέρομαι σε ονόματα δημοσίως εγώ. Θα αυτά, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα τα θέσω ο ίδιος ενώπιον του Προέδρου του Κόμματος, ο οποίος ήμουν απέναντί του, το ξέρετε, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι όχι μόνο δεν σπεκουλάρισε αυτή την ιστορία, αλλά μάλλον πρέπει να είναι εξοργισμένος. Διότι το μεγάλο μείον αντανακλά στο πρόσωπο του Κυριάκου του Μητσοτάκη και ενδεχομένως να πάρει τέτοια μέτρα που να μας εκπλήξουν. Και το ελπίζω και το εύχομαι. Να ρίξει μαύρο στην ΟΝΕΔ. Ήταν ντροπή. Μαύρο στην ΕΡΤ. Αυτό δεν είμαι στο μυαλό του μέσα. Μάλιστα.